Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω με χαρά στην 57η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας. Σήμερα, 23 Μαΐου 2017. Δύσκολη μέρα. Πραγματικά δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα διότι εκτός από την επέτειο 11 ετών από την δολοφονική ενέργεια κατά της πολεμικής μας αεροπορίας που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός μαχητικού και την δολοφονία ενός υπταμένου αξιωματικού, έχουμε και τα, στην οποία φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια, έχουμε και την αποτρόπαια επίθεση στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας. Φυσικά η εκπομπή, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενή χορηγία του Blue Sky, είναι αναγκασμένη, επιβάλλεται θα έλεγα, να ασχοληθεί με τα αίτια και όχι με τις αφορμές όλων αυτών των γεγονότων, τα οποία σκορπίζουν και θα σκορπίζουν δυστυχώς πένθος και θλίψη σε έναν άγνωστο ακόμα αριθμό οικογενειών εντός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Αυτά είναι θέματα των δελτίων ειδήσεων. Θα σας πω όμως το εξής. Θα αναφερθώ σε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτής της επιθέσεως. Στόχος δεν ήταν αυτή τη φορά ένας χώρος συγκεντρώσεως στον οποίο συναθρίζονται άτομα ενήλικα. Στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία επρόκειτα για ανήλικα ή λίγο πιο πάνω από το όριο ενηλικίωσής τους. Είναι η πρώτη φορά όπου καταγράφεται απευθείας θύμα ένα κοριτσάκι ηλικίας 8 ετών. Ένα κοριτσάκι το οποίο την χάρη να έχει καταγωγή από την Κύπρο. Ανήκει δηλαδή στον ελληνισμό. Είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε θελήσει να αποδώσει διάφορα κίνητρα, ηθικά ή μη, και να ελαφρύνει κάπως τη θέση αυτών των ανθρώπων, όσο μπορούν να λέγονται άνθρωποι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα σκοτώνουν αδιακρίτως αθώους. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι η χώρα μας, η Ήπειρός μας, θα πρέπει να αναμένουν, και συμπεριλαμβάνω και τη χώρα μας αυτή την προειδοποίηση, και άλλες εκφάνσεις και εξάρσεις αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων. Η φαντασία τους, από ό,τι δείχνει, καλπάζει. Και σίγουρα θα έχουμε να δούμε και άλλου είδους χτυπήματα. Συνεπώς, τόσο οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας μας θα πρέπει να επαγρυπνούν. Και ας μην ξαναυποθεί από επίσημα ή ανεπίσημα χείλη η φράση ότι εμείς δεν αποτελούμε στόχο. Άσε, αυτά αφορούν άλλους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ασταθή και ρευστή περίοδο που δεν γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε. Και ο χρόνος στον οποίο αναφέρομαι δεν είναι ο παρόντες. Ο χρόνος θα εξετυλιχθεί και θα προχωρήσει μπροστά. Θα περιλαμβάνει και τα ερχόμενα έτη. Γιατί η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και όσο το Νταές, το Χαλιφάτο, ιτάται και μάλιστα υφίσταται συντριπτικά πλήγματα, τόσο πιο πολύ θα αυξάνονται τέτοιου είδους ενέργειες. Και μάλιστα, οφείλω να προειδοποιήσω, έχουμε αρκετούς τζιχαντιστές οι οποίοι πλέον έχουν μεταφερθεί στους τόπους από τους οποίους ξεκίνησαν και πιθανόν να εκπαιδεύτηκαν. Και αναφέρομαι στους εκείνους που έχουν ως πηγή προελεύσεώς τους την Βαλκανική, την περιοχή του Κωσυφοπεδίου, άλλες περιοχές των Βαλκανίων. Σε αυτά αρμόδιοι είναι να απαντήσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις μυστικές υπηρεσίες και οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί τόσο των εσωτερικών όσο και προστασίας του πολίτου, όπως και φυσικά και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Ας είμαστε λοιπόν σε εγρήγορση, διότι ουδής γνωρίζει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και όπως έχει αποδειχθεί, δεν υπάρχει μόνο η περίπτωση από κάποιο κέντρο να δοθεί μια εντολή «χτυπήστε εκεί».
Αλλά το πιο τρομακτικό, αυτό ακριβώς που δείχνει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να αυτοεργαλειοποιηθεί στο πλαίσιο υπηρετήσεως του θρησκευτικού του συναισθήματος, του φανατισμού. Οι μοναχικοί λύκοι, όπως ονομάζονται και καλούνται, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν αυτοβούλως να αναλάβουν δράση και ουδείς γνωρίζει ποιο θα είναι το επόμενο χτύπημα. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτά. Τουριστική περίοδος έρχεται και ας ελπίσουμε ότι αν μη τι άλλο θα είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όσον αφορά σε εκείνους οι οποίοι ακόμα και τις σημερινές ημέρες και ώρες συνεχίζουν να περνούν από τη Μικρά Ασία στα νησιά του Αιγαίου και μάλιστα συνεχίζουν να διατρίουν τον ιστό τον οποίον υποτίθεται έχει υφανθεί από την Ατλαντική Συμμαχία και όπως σας έχω εξηγήσει επανειλημμένως και στο παρελθόν, τέτοιος ιστός δεν υπάρχει διότι τα πλοία του ΝΑΤΟ τα οποία εκτελούν συγκεκριμένες περιπολίες σε χρόνους και τόπους δεν μπορούν να συλλάβουν παρά μόνο να υποδείξουν στην τουρκική ακτοφυλακή η οποία έχει την κύρια ευθύνη των όσων διαφεύγουν σε εισαγωγικά και αποβιβάζονται στις ελληνικές ακτές και στις πολλές δε περιπτώσεις τους κατευθύνει. Άρα αν θα πρέπει κάποιος να βρει αίτια να βρει υπετίους και ενόχους, πρωτίστως ας ψάξει στη Δυτική Μικρά Ασία, στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης, όπου εσχάτως, όπως έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, συσσωρεύονται άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων από όλα τα μέρη σχεδόν της Σιφηλίου, φτάνοντας με απλές πτήσεις αεροπορικές, πολιτικές δηλαδή, και στη συνέχεια είτε περνούν για μια καλύτερη ζωή, είτε για να αφαιρέσουν και τη ζωή. Ας είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε αυτό χρειαζόμαστε μια πολύ πιο συγκεκριμένη εθνική συνεννόηση. Εδώ δεν χωράνε αντιπολιτεύσεις, ούτε αφαιρεσίες του τύπου «ξέρω εγώ». Ουδείς γνωρίζει τι του επιφελάσει ή αύριο. Και πάμε λοιπόν σε αυτή την επέτειο. 23 Μαΐου του 2006, πριν από 11 χρόνια. Τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη, δύο ζευγάρια, F-16 και F-4, μεταξύ αυτών RF-4, τα οποία στόχους τους είναι η φωτογράφηση από αέρος, ποιον των βορείων ακτών της Κρήτης. Στόχος τους επίσης είναι να αποκαλυφθούν τυχόν χώροι διασποράς του αντιαεροπορικού συστήματος S-300, αλλά και άλλων συστημάτων. Οι Τούρκοι, εκείνα τα χρόνια προ-11ετίας, δεν είχαν ακόμα την πολυτέλεια του δορυφόρου, την οποία έχουν ως GOKTURK και ως άλλα συστήματα τα οποία ετοιμάζουν να εκτοξεύσουν και να θέσουν σε τροχιά στο διάστημα. Υπάρχει ποιοτική διαφορά έκτοτε με σήμερα, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά τα εργαλεία παραμένουν όμως τα ίδια και είναι κυρίως στρατιωτικά. Βρίσκονται αντιμέτωπα με δύο ζεύγια ελληνικών F-16, Block 52, Plus, τα οποία έχουν απογειωθεί από την μοίρα της Κρήτης, την 343 μοίρα Αστέρι. Εδώ υπάρχουν δύο σημεία που θέλω πραγματικά να δείξετε ενδιαφέρον και προσοχή. Το πρώτο έχει να κάνει με το πώς μεθοδεύεται, αυτή είναι η ορθή λέξη, από τους Τούρκους η δημιουργία ενός επεισοδίου το οποίο είναι 100% θερμό. Θερμότατο για την ακρίβεια. Και στόχο έχει την κατάρριψη ενός ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους. Ίσως και περισσότερων. Εμείς, οι χειριστές μας, οι πιλότοι μας δηλαδή, πραγματοποιούν αυτά που έχουν διαταχθεί να κάνουν. Είναι εκείνοι οι οποίοι κάθε φορά όταν σημάνει scramble, απογείωσης προς αναχέτηση του εχθρού, ένα φαινόμενο που ήταν ιδιαιτέρως έντονο εκείνα τα χρόνια, βρίσκονται στην αντίστοιχη χι λεπτών, ελαχίστων λεπτών, ετοιμότητα, στα cockpit απογειώνονται, κάποιοι είναι ήδη μέσα στα cockpit, στα readiness, στην ετοιμότητα, και ο στόχος τους είναι ένας. Να μην επιτρέψουν στον εισβολέα, σε αυτόν τον ακήρυκτο πόλεμο στο Αιγαίο, ο οποίος μένεται επί δεκαετίες, να ολοκληρώσει την αποστολή τους. Μόνο που αυτή τη φορά υπάρχει
κάτι καινούριο. Το ελληνικό μαχητικό το οποίο χειρίζεται ο Ηλιάκης πλησιάζει για να δει τον συριακό αριθμό και να λάβει, πληροφορίες, ο οποίος θα μεταδώσει στο αντίστοιχο κέντρο όσον αφορά με τις προθέσεις, τον τύπο και τους αισθητήρες ή τα οπλικά συστήματα που φέρουν τα τουρκικά αεροσκάφη. Τότε λοιπόν υπάρχει ο Ιμπραήμ Χαλί, ο οποίος πραγματοποιεί έναν επικίνδυνο ελιγμό και ο ελιγμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα το τουρκικό F-16 με την κοιλιά του να πέσει πάνω στην καλύτρα του ελληνικού μαχητικού, να την θράψει, να το σκοτώσει σχεδόν ακαριέως και στη συνέχεια τα δύο αεροσκάφη φλεγόμενα να πέσουν στη θάλασσα, όπου ο Τούρκος θα προλάβει να προβεί σε αυτό που λέμε εγκατάλειψη αεροσκάφους. Σταματάμε στο πρώτο κομμάτι, γιατί υπάρχει και δεύτερο και είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Όλοι μίλησαν για έναν επικίνδυνο ελιγμό. Πράγματι, για εκπαιδευμένους χειριστές, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά όχι μόνο επικίνδυνο και μπορεί να οδηγήσει και στην απώλεια όχι μόνο των αεροσκαφών, αλλά και τη ζωή του χειριστή ή των δύο χειριστών, αν είναι διθέσιο το αεροσκάφος που μετέχουν. Και εδώ λοιπόν έχετε μια πληροφορία, την οποία μας την μεταφέρει ο Χρήστος Ομινάκης, ο γνωστός ο τουρκολόγος, στο βιβλίο του «Ο απόρριτος φάκελος Τουρκία» και μάλιστα στη σελίδα 320, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό κοιτάω κιόλας και τις σημειώσεις μου, και είναι ο πρώτος ο οποίος κάνει μνήμα σε μια ειδική μονάδα, ό,τι αναφέρει, προσέξτε, προέρχονται από τουρκικές πηγές. Κάνει λόγο λοιπόν για μια ειδική μονάδα η οποία υπάρχει στην Τουρκία και ονομάζεται Σμήνος Οζέλ. Σμήνος η μοίρα. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι πρόκειται περί ενός σχηματισμού ο οποίος αναλόγως στη χρήση παίρνει και την ονομασία. Αυτό λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη μονάδα την ειδική, όπου εκπαιδεύονται Τούρκοι χειριστές, υπάρχουν χειριστές από το Μπαλίκεσίρ, από το Εσκίσεχίρ, από την Παντήρμα. Βάσεις δηλαδή, όπου από τις οποίες απογειώνονται τουρκικά μαχητικά F-16. Στόχος λοιπόν αυτής της μοίρας είναι να αποτελέσει μια ελίτ χειριστών. Θέλω να σας πω όμως κάτι, το οποίο αναφέρει στο βιβλίο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα θέλω να σας το διαβάσω. Διότι, όπως αναφέρεται, υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο το οποίο ονομάζεται ΟΡΑΖ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το ειδικό σχέδιο έχει στόχο, εάν απαιτηθεί, εφόσον δηλαδή απαιτηθεί, κατόπιν διαταγής να πραγματοποιηθεί εκτέλεση και αποστολή καταρρύψεως αεροσκάφους, ακόμα και τουρκικού, καλά τα ακούσατε, όχι μόνο ελληνικού. Δηλαδή, ένα θερμό επεισόδιο προδιαγεγραμμένο. Και αυτά τα αναφέρουμε διότι ακριβώς λόγω της υφισταμένης καταστάσεως και της μεγάλης επικινδυνότητας, η οποία πλέον αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στο Αιγαίο, αυτό είναι πλέον ενταγμένο στα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει, ήδη έχει χρησιμοποιήσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, η τουρκική αναθεωρητική στρατηγική. Γράφει λοιπόν το σχέδιο ΖΕΛ, το οποίο το συνέγραψε ο πτέραρχος Ιμπραήμ Φιρτίνα το 2003 συγκεκριμένα, 9 Φεβρουαρίου του 2003, βάσει του οποίου, αυτού του συγκεκριμένου δηλαδή σχεδίου, λέει «Εάν είναι δυνατόν, θα εξασφαλιστεί η κατάρριψη ενός αεροσκάφους μας από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις. Σε περίπτωση που αυτό δεν πραγματοποιηθεί, ένας πιλότος από το προσωπικό του ΟΖΕΛ Φίλο, που οργανώθηκε εξ αρχής, θα εξασφαλίσει την κατάρρευση ενός δικού μας αεροσκάφους, ανοίγοντας πυρ σε αυτό τον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο. Κατόπιν, θα προκατασκευαστούν ειδήσεις, στα ΜΜΕ, που θα αναφέρουν ότι η εν λόγω κατάρρευση πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις. Στις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις και ειδικά στις μοίρες θα αυξηθεί η ελεγχόμενη εχθρότητα και ένταση εναντίον των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων και θα εξασφαλιστεί, λέει, συνεχίζει το σχέδιο ΟΖΕΛ,
ώστε οι Τούρκοι πιλότοι να είναι περισσότερο επιθετικοί στις πτήσεις τους σε τέτοιου είδους επεισόδια. Θα δοθεί επίσημη δε υποστήριξη στους πιλότους που θα ανοίξουν πυρ στο πλαίσιο νομίμου αμήνης, δηλαδή αυτοαμήνης. Δηλαδή τι καταλαβαίνουμε? Ότι στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, όπως καταμαρτυρούν τουρκικές πηγές, υπάρχει ειδικό σχέδιο στο οποίο αναφέρεται ότι αν δεν κατορθώσουμε οι Έλληνες να μας καταρρύψουν ένα δικό μας αεροσκάφος, τότε αυτό θα το επιτύχουμε μόνοι μας. Τι σχέση έχει αυτό με την υπόθεση του Ηλιάκη? Θα μπορούσε κάλλιστα να συσχετιστεί αυτή ακριβώς η αποκάλυψη συγκλονιστική στο βιβλίο του Χρήστου Μινά για απόρριτος φάκελος Τουρκία, το οποίο σας το προτείνω όλοι να το προμηθευτείτε, ειδικοί και εμείς, και να έχουμε ήδη βιώσει μια παραλλαγή αυτού του σχεδίου, όπου κάποιος καλά εκπαιδευμένος χειριστής, με την κοιλιά, χάνοντας και το δικό του αεροσκάφος, αλλά ουσιαστικά φωνεύοντας και καταρρύποντας το ελληνικό, επιτυγχάνει το στόχο του. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν καθαρά θέμα ψυχραιμίας και επαγγελματικής ικανότητας που είχαν υψηλωτάτης και ευθύνης κυρίως, έτσι. Ευθύνη πάνω απ' όλα για το τι θα γινόταν ως αποτέλεσμα των Ελλήνων χειριστών των πολεμικών μυρών, που δεν ξεκίνησε εκείνη την περίοδο ένα μπαράζ καταρρύψεων τουρκικών μαχητικών. Και πιστέψτε με, εκείνα τα χρόνια η ελληνική πολεμική αεροπορία είχε σαφέστατα το επάνω χέρι στο Αιγαίο. Με πολύ σαφή τρόπο. Τότε δεν υπήρχαν περικοπές, δεν είχαμε μπει στα μνημόνια, δεν κλαίγαμε όλη τη μοίρα μας και αν μη τι άλλο το ηθικό των χειριστών ήταν σε υψηλότατο βαθμό και επίπεδο. Γιατί τα λέω όμως αυτά? Γιατί όσοι με ακούν, και ξέρω ότι με ακούν αρκετοί αρμόδιοι και εμείς, ειδικά τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι, πριν από μερικές μέρες, στην προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει για τον μπαράζ παραβιάσεων, 10 εμπλοκές σε 2 μέρες, ας έχουμε υπόψη μας ότι η τουρκική αναθεωρητική πολιτική αυτά τα ειδικά σχέδια δεν τα έχει ξεχάσει. Μην πει πάλι κάποιος ότι η τουρκική αεροπορία είναι διαλυμένη. Αυτές είναι χαζομάρες. Τονίζω ότι εδώ και 1,5 περίπου μήνες στο σχεδίο έχουν επανενταχθεί άλλοι 180 χειριστές. Και οφείλω να σας πω ότι απέναντι της χώρας μας δεν θα χρειαστεί να σταλούν εκατοντάδες αεροσκάφη. Αυτό το ξέρουν οι ειδικοί και εμείς. Το επαναλαμβάνω. Και δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Τι πρέπει να αναμένουμε και τι πρέπει να προσέχουμε? Αυτό ακριβώς που είναι η καρδιά του σχεδίου ΟΡΑΖ. Δηλαδή, η πρόκληση ενός στημένου επεισοδίου. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί μέχρι τώρα, θερμό επεισόδιο, οι Τούρκοι έχουν πραγματοποιήσει πολλάκι στο Αιγαίο. Το πρόβλημα είναι ότι για εκείνους εμείς δεν έχουμε αντιδράσει. Διότι εμείς περιμένουμε στο πλαίσιο των διαταγών που έχουν, ορθών διαταγών, να τους αφήσουμε να εκδηλώσουν, να ξεθυμάνουν την επιθετικότητά τους, αλλά χωρίς να υπάρξει εκείνη η απάντηση, με χρυσότου βέβαια που τα πράγματα περάσουν τη λεγόμενη κόκκινη γραμμή και έχουμε απόβαση και έχουμε πειρά. Αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε κάτω από μια νέα προοπτική. Δορυφόροι στο διάστημα, μαχητικά εξυγχρονισμένα, τα μαχητικά του 2017, τα F-16, δεν είναι τα μαχητικά του 2017, συγγνώμη, δεν είναι τα μαχητικά του 2006, έχει προηγηθεί ένας ριζικός εξυγχρονισμός και αναβάθμισή τους. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι έχουν και ποιοτικό πλεονέκτημα πλέον στο Αιγαίο, όχι μόνο ποσοτικό. Αυτό, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εξαιρετικά δύσκολη ως και εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση στον ουρανό του Αιγαίου. Εμείς, στόχος μας δεν είναι μόνο να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της χώρας μας, αυτό θα γίνει, αλλά σε πρώτη φάση να διαφυλάξουμε και τη σωματική ακεραιότητα των χειριστών μας. Αν λοιπόν τους έχουμε καλώς πληροφορημένους για το τι θα αντιμετωπίσουν, και πιστεύω ότι τους έχουμε σε αυτό το σημείο, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο ή δυνατόν και να προβλέψουμε, γιατί η εμπειρία, αν μη τι άλλο, στους δικούς μας χειριστές είναι αρκετά μεγάλη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λιώσει στα καθίσματα των μαχητικών. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν εγγράψει εκατοντάδες ώρες, χιλιάδες ώρες σε αναχαιτήσεις, πάσης φύσεως σε απαστολές, εννοείται, αφού του τύπου. Όλοι αυτοί, κάθε φορά που συγκεντρώνονται διοικητές αξιωματικοί επιχειρήσεων, αντίστοιχοι, με τους αντίστοιχους επιτελείς στα διάφορα γραφεία, συζητούν και πάντοτε έχουν στο μυαλό τους μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τουρκική πολεμική αεροπορία
το μακρύ χέρι του Ταγί Περντογάν, δηλαδή, και ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. Και κάθε φορά που εμείς θα θυμόμαστε τον Ηλιάκη, γιατί ο Ηλιάκης δεν είναι ήρωας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, απλός ήρωας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτέλεσε το καθήκον του. Είναι ένας σύγχρονος Σπαρτιάτης. Είναι ένας σύγχρονος Έλληνας πολεμιστής, ο οποίος έλκει το ηθικό του υπόβαθρο, την αξιοσύνη του, τη δυνατότητά του να αντιπαρέρχεται όλους τους κινδύνους, σε όλες τις περιπτώσεις, όλα αυτά τα έλκει από την μακραίωνη πολεμική αρετή των Ελλήνων. Διότι αυτή ακριβώς είναι, αυτό είναι σήμερα, αυτή η γραμμή, η ηθική γραμμή που έρχεται από την αρχαιότητα, από την αποτάτη αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αυτό είναι συνιστά τη δικιά μας στρατιωτική παράδοση. Ο Ηλιάκης λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος την δεδομένη στιγμή ήταν εκεί που έπρεπε, ακριβώς εκτελώντας την αποστολή του. Και δεν σκέφτηκε κανείς από αυτούς που ήταν δίπλα του ή και εκείνος ο ίδιος, φαντάζομαι, ότι μπορούσε ανά πάσα στιγμή να κινδυνεύσει. Μα αυτός ακριβώς ήταν ο ρόλος και η αποστολή του. Εκείνος να κινδυνεύει για να είμαστε εμείς ήσυχοι. Εκείνος να ιδρώνει, εκείνος, γιατί όταν στις φορούν τις φόρμες με αντιτζή, και είχα και την τιμή να πετάξω με μαχητικά, όταν λοιπόν κάποιος ιδρώνει μέσα στις φόρμες του αντιτζή, να ξέρετε ότι δεν σκέφτεται το ποιητικό επίδομα. Δεν σκέφτεται τις περικοπές. Δεν σκέφτεται αν θα πάει σπίτι του και έχει ανέβει το ΦΠΑ. Δεν σκέφτεται αν θα μειωθεί το αφορολόγητο. Όχι. Αυτά για τους λειτουργούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ιδιαιτέρως εκείνων οι οποίοι είναι η επιτομή, όταν λέμε, του αξιωμάχου, αυτόν που καθημερινώς, γιατί καθημερινώς γίνεται η ίδια δουλειά, βρίσκονται στις ουράνιες επάρξεις και είναι οι μόνοι που έχουν την πραγματική οπτική επαφή με τον Τούρκο αντίπαλο, τον εισβολέα, εκείνη τη στιγμή παίρνουν πάνω τους την ιστορία μας. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι ντροπή να τους αποκαλούμε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι λειτουργοί. Είναι εθνικοί προστάτες. Είναι εκείνοι οι οποίοι ξέρουν ότι πίσω τους τους περιμένουν οικογένειες, τους περιμένουν παιδιά, τους περιμένουν συγγενείς. Όμως βρίσκονται στην άκρη της αιχμής του δόρατος. Γιατί αυτή στην άκρη και στην αιχμή του δόρατος μπορεί να διακρίνει κάποιος τις αστραπές και τους κεραυνούς. Αυτούς που εκπέμπουν από μέσα τους και είναι το πρώτο σημείο το οποίο εκδηλώνουν όταν πλησιάζει ο αντίπαλος, ο εισβολέας από την Ανατολία. Αυτός που πλέον δεν καλπάζει με τα άλογά του, ούτε κραδένει το τόξο. Και λέει, εκεί που φτάνει το βέλος είναι η πατρίδα μου. Οι Τούρκοι τώρα λένε, εκεί που φτάνει το μαχητικό μου είναι η πατρίδα μου. Όχι λοιπόν. Να το σύγχρονο όχι, πώς λέγεται και πώς ακούγεται. Από αυτή τη φούκτα των αχούφτα των ανθρώπων, των ελαχίστων, των υπερόχων ελαχίστων, σε αυτούς τους οποίους εμείς οφείλουμε τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Διότι τι να το κάνεις την αποπληρωμή ενός χρέους, τι να την κάνεις, αν αυτή τη στιγμή δεν έχεις την κυριαρχία και την πατρίδα σου. Και αυτοί οι άνθρωποι φροντίζουν πάνω και πέρα απ' όλα να προβάλλουν την εθνική στάση, την εθνική συνείδηση, την επουράνειά μας και να την προβάλλουν με τρόπο απόλυτο, συγκεκριμένο, αναχαιτίζοντας την επιβουλή. Γιατί εκεί παίρνει ο Ερντογάν το μήνυμα, όχι στα διπλωματικά τραπέζια. Εκεί μάλλον το χάνουμε το παιχνίδι. Εκεί παίρνει ο Ερντογάν και οι νέοι Οθωμανοί το μήνυμά τους. Όταν βλέπουν τα αεροσκάφη τους να εγκλωβίζονται στα ραντάρ των δικών μας. Όταν είναι έτοιμοι να ανοίξουν πυρ. Όμως αυτοί οι οποίοι σήμερα, και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτα, αυτοί λοιπόν που είναι σήμερα στις επάλξεις, καλούνται σήμερα να υποστούν ακόμα και μειώσεις. Και ρωτώ λοιπόν, διακομματικά, υπερκομματικά, εδώ δεν υπάρχουν κόμματα. Υπάρχει πατρίδα. Αλήθεια, τολμάμε εμείς και αφαιρούμε από αυτούς τους ανθρώπους χρήματα? Ή σκοπεύουμε να αφαιρέσουμε χρήματα? Ψάχνουμε, λέει, να βρούμε επιδόματα, να βρούμε τρόπους. Να σας δώσω εγώ μία λύση.
να τους δώσουμε ένα επίδομα, και είναι ντροπή που το καλό επίδομα. Θα έλεγα ούτε μια σε αυτούς τους εθνικούς ευεργέτας θα πρέπει να τους δώσουμε ένα ευχαριστήριο δώρο που θα ονομάζεται δώρον ακηρύκτου πολέμου. Γιατί πράγματι αυτοί μετέχουν σε έναν ακήρυκτο πόλεμο. Αν λοιπόν κάποιοι γραφειοκράτες προσπαθούν να μπερδευτούν για να δώσουν τι θα βγάλουν, τι θα κόψουν δεξιά και αριστερά, ας τους δώσουμε την ευκαιρία και θα τους πούμε δώρον ακηρύκτου πολέμου. Διότι όσοι είναι στις πολεμικές μοίρες, στα πολισμήνη, όσοι είναι στις μονάδες, στις προκεχωρημένες βάσεις, αυτοί μετέχουν στον ακήρυκτο πόλεμο και σκοτώνονται σε αυτόν. Και είναι πολύ οι νεκροί. Και είναι και ο Σαλμάς, είναι και ο Μπρίντακ, είναι κι άλλοι. Και έχουμε και τις χείρες τους. Έχουμε και τα ορφανά τους. Έσχος μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα πρέπει να έχει πειραχτεί. Θα πρέπει να είναι σαν μια ιερά κυβωτός. Τίποτα απολύτως. Απαγορεύεται. Όποιο χέρι πάει να πέσει πάνω του να κόβεται. Γιατί από αυτούς και σε αυτούς και μέσω αυτών έρχεται η ελευθερία μας. Ελεύθερον το εύψυχον. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Φίλοι και φίλες, η χώρα μας διέρχεται κρίση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι ακριβώς την περίοδο αυτή της μεγάλης κρίσεως όπου εμφανίζονται κάποια μηνύματα, πολύ ελπιδοφόρα, κάποια μηνύματα εξαιρετικά, εκπληκτικά. Και τα οποία μηνύματα, αν μη τι άλλο, μας κάνουν να αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Μάλιστα. Το μήνυμα, λοιπόν, που σας λέω. Εικόνα. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης. Γενετικής, συνταξιούχος τώρα, και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χρόνια πολλά για προχθές που εόρταζε. Δημοσίευσε λοιπόν στη σελίδα του Facebook, μπορείτε να μπείτε κι εσείς και να το δείτε, μια εξαιρετική μελέτη, παύλα έρευνα γενετιστών του εξωτερικού. Για μια ακόμη φορά έρχεται το παρελθόν να μας ταρακουνήσει και εμάς και όσους αφισβητούν τη συνέχεια. Και λέει ότι μετά από έρευνα που έκανα στους γενετικούς δείκτες, το DNA δηλαδή, συγχωρέστε με εάν δεν το λέω ακριβώς όπως είναι, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά με μεγάλο σεβασμό, και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την έρευνα μετήχαν και δύο Έλληνες επιστήμονες, ο κύριος Θεοδόρου, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Σακελαρίου. Λυπούμαι αν δεν έχω πει ακριβώς τα ονόματά τους έτσι και ζητώ συγγνώμη των προτέρων, αλλά έχουμε και Έλληνες σε αυτή την έρευνα. Δείχνουν ότι στην Κάτω Ιταλία και στην Κάτω Ιταλία ιδιαιτέρως, όπου υπήρχε μια ιστορική έτσι αντιγνωμία ότι οι πληθυσμοί οι οποίοι σήμερα είναι αυτοί που μιλούν τα γκρεκάνικα, είναι οι ελληνόφωνοι της Κάτω Ιταλίας, ανήκουν σε πληθυσμούς οι οποίοι είχαν έρθει από την Ηπειρωτική Ελλάδα, από την Πελοπόννησο και γενικότερα τους Βυζαντινούς χρόνους ή ακόμα και τους νεότερους. Η έρευνα όμως αποδεικνύει ότι τέτοιο δεν ισχύει. Αλλά αντιθέτως οι πληθυσμοί αυτοί είναι συμπαγείς και έλκουν την καταγωγή τους από τους Έλληνες απίκους του 4ου του 8ου π.Χ. αιώνος. Και στη συνέχεια. Όπως επίσης, η έρευνα δείχνει ότι και στη Σικελία και στην Κάτω Ιταλία και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα και στον Ηπειρωτικό Κορμό υπάρχει αυτό που σας λέω ένας λαός, έτσι για να μην στεναχωρηθούν ορισμένοι, ο οποίος ο λαός αυτός είναι ίδιος, έχει δεχθεί κάποιες μικρές ελάχιστες προσμίξεις, αλλά είναι μια μάζα η οποία κυριαρχεί. Μπορεί να μιλάει διαφορετικές γλώσσες σήμερα, μπορεί να έχει και διαφορετική εθνική συνείδηση σήμερα, αλλά η γενετική του συνείδηση είναι μία. Και αυτή είναι η ελληνική. Και το λέω αυτό διότι, αν μη τι άλλο, όταν έχεις τέτοια ηθική ενίσχυση από το παρελθόν, λες και σηκώθηκαν οι πρόγονοί μας και φωνάζουν. Μας φωνάζουν. Μας λένε, ξυπνήστε. Θέλετε όραμα? Πάρτε όραμα. Άντε, συνεχίστε. Δεν είσαστε τελειωμένοι όπως πήγαν για χρόνια να σας πείσουν. Τελειώσατε, λέει. Μην ανησυχείτε. Το μέλλον σας θα είναι στο εξωτερικό. Όχι. Θα ξαναφτιάξουμε το μέλλον στην πατρίδα μας για να μείνουμε εδώ, να συνεχίσουμε εδώ. Να διαιωνιστεί η φυλή μας. Για πάμε λίγο παρακάτω. Αλλά έχουμε κι άλλο νέο.
Το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Κύριε Συνοθέτα, για πάμε και στην ώρα, στην επόμενη εικόνα. Αυτό είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή είδηση και νομίζω ότι θα περάσει στις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 21ου αιώνα και όχι μόνο η δι του 2017. Αυτό που βλέπετε πίσω είναι μια κάτω γνάθος ενός προανθρώπου. Μάλιστα. Όχι, φυσικά δεν μιλάμε για Έλληνες, αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για προανθρώπους. Αυτό έχει ηλικία, λέει, 7.175.000 χρόνια. Προάνθρωπος. Και τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ? Έχει χώρο, έχει λόγο και χώρο η γεωγραφία μας, διότι στην Ελλάδα βρέθηκε. Και μάλιστα μελετητές από το Πανεπιστήμιο της Τιβίγκης, από την κυρία Μπέμε, ήταν εκείνη, συγχωρέστε με, όπως με βλέπω τώρα, ο κύριος Θεοδόρου και η κυρία ενήκουν σε αυτή την κατηγορία, συγχωρέστε με, ζητώ συγγνώμη για το λάθος, γύρω Σακελαρίου. Το πανεπιστήμιο λοιπόν αυτό ανέλαβε να ψάξει, να ερευνήσει και να εντοπίσει κατά πόσον αυτό το έβριμα έχει σχέση με τους προανθρώπους. Και επειδή δεν λέω ότι τα δόντια τους, όπως γράφει ο αναλυτικός, οι ρίζες των δοντιών συμπλέκονται μεταξύ τους, το διάβασα για να σας το πω ορθώς, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρόκειται για είδος από το οποίο στη συνέχεια η εξέλιξη του έδωσε τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, εάν αυτή η θεωρία, που όπως επειδή έγινε και η δημοσίευσή της, ευσταθεί, σταματάμε πλέον να μιλάμε για κοιτίδα της ανθρωπότητος την Αφρική και πλέον αναζητούμε, ευρίσκουμε και ορίζουμε και προσδιορίζουμε ως νέα κοιτίδα της ανθρωπότητος την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει και ένα δόντι το οποίο έχει ευρεθεί στη Βουλγαρία και το οποίο είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια αρχαιότερο. Άρα από εδώ, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, τον γεωγραφικό δηλαδή χώρα της προ-προϊστορίας, είναι η κοιτίδα του ανθρώπου. Μεγάλη είδηση, τεραστίων διαστάσεων. Αν αυτό συνέβαινε στο εξωτερικό, σήμερα θα είχαμε ήδη κινήσει γη και ουρανό για να φτιάξουμε συνέδρια, για να τους πούμε ότι κοιτάξτε, όταν εσείς σήμερα μας πιέζετε και μας φέρεστε απάνθρωπα, έρχονται δείγματα από τους προ-ανθρώπους για να σας επικαιροποιήσουν το γεγονός ότι αυτός ο χώρος, πέραν των ανθρώπων, είναι και κοιτίδα της ιδίας της ανθρωπότητος. Αυτός ο χώρος, στον οποίο υπάρχει η συνέχεια από τους ιστορικούς χρόνους, όπως έδειξαν τα προηγούμενα γενετικά δείγματα, είναι ένας ιερός χώρος. Συνεπώς, σεβαστείτε τον μαζί με τους ανθρώπους που κατοικούν και όλοι μαζί, για μας, σε μας αναφέρομαι, ας ξεπεράσουμε αυτά τα συμπλεγματικά μας κατάλοιπα, τα οποία θέλαμε μέσω αυτών και παρευόμασταν τις προηγούμενες δεκαετίες, και ας φτιάξουμε μια νέα εθνική ιδέα. Το παρελθόν έρχεται η ιστορία μας και μας ταρακουνά. Και όχι μόνο εμάς. Συγκλονίζει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αυτές οι αποκαλύψεις, αυτές οι ανακαλύψεις είναι τόσο σημαντικές που πραγματικά θα έπρεπε σήμερα να είναι πρώτη είδηση στα κανάλια και όχι τα περί Eurogroup και τα σχετικά. Μα εδώ ακριβώς είναι τα εργαλεία που έχουμε για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη θέση μας και κυρίως να υπερασπιστούμε το γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε και όπως είμαστε. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μέρος μιας ευρυτάτης πολιτιστικής και πολιτισμικής εκστρατείας προς το εξωτερικό. Θέλουμε να βρούμε συμμάχους. Να! Οι αρχαίγονοι γη, πριν καν ονομαστεί η ελληνική, γιατί πριν από εκατομμύρια χρόνια, σαφώς είναι, ο Homo sapiens sapiens, είναι τα τελευταία 100.000 χρόνια από το που καταγόμαστε όλοι. Σε αυτόν λοιπόν τον χώρο γεννήθηκε η ανθρωπότητα. Ας δείξουμε λοιπόν το ανθρώπινο μας πρόσωπο, θα τους λέγαμε, δείξτε εσείς, έτσι πρέπει το καλή, αυτό το έβριμα, σας δώσαμε έτσι και ένα ηθικό παράδειγμα, μια ηθική ευκαιρία. Να μην είσαστε πλέον απάνθρωποι. Με τον χώρο και τους ανθρώπους οι οποίοι γέννησαν την ανθρωπότητα, ο χώρος και οι άνθρωποι είδε στη συνέχεια τον πολιτισμό της. Πάμε λοιπόν
στο επόμενο. Σήμερα είπα ελάχιστα πράγματα για θέματα γεωπολιτικής. Και φυσικά δεν μπορώ να πω, γιατί από ό,τι έμαθα ο Ερντογάν αρρωσταίνει, μάλλον έχει κάποιο κρυολόγημα και φαίνεται ότι είναι διπλωματική αρρώστια, αστειεύομαι σε αυτό το σημείο, γιατί μετά από αυτά τα οποία υπόθηκαν στην Ουάσιγκτον και του τράβηξαν τα αυτιά, είναι σαφές ότι οι Κούρδοι θα συνεχίζουν να πανηγυρίζουν και να σκάβουν το λάκκο των Οθωμανών παρά τις δικές τους αντιδράσεις. Θέλω όμως να κλείσω με το εξής πριν σας πω. Τη βλέπετε στη φωτογραφία την τελευταία. Να σας πω επίσης ότι θυμήθηκα την σκηνή μεταξύ Τζαβέλα και Αλή Πασά, όταν ο Τζαβέλας του γράφει την περίφημη επιστολή, ότι καταπατάμε αυτή τη συνθήκη που έχει υπογράψει μαζί του, και του λέει: «Χαίρομαι που εγέλασα έναν Οδόλιον». Πιστεύω λοιπόν ότι κάπως έτσι θα είναι, έτσι σε διπλωματική γλώσσα, η επιστολή του οποία θα γράψουν μετά από μερικό χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες στους Νεοοθωμανούς της Αγκύρας. «Χαίρομαι που εγέλασα έναν Οδόλιον», και αναφερόμενο στον Ερντογάν. Φίλοι και φίλες, κλείνω με το εξής. Μολόν λαβέ. Ποιοι είναι πίσω μου? 19 Αμερικανοί πεζοναύτες. Γιατί ήρθαν εδώ πεζοναύτες, βετεράνοι και ενεργεία? Ήθελαν, λέει, οι άνθρωποι να επαναλάβουν το ταξίδι του Λεωνίδα και των Σπαρτιατών από την Σπάρτη μέχρι τις Θερμοπύλες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες περιοχές της γης, μόνο και μόνο για να μας δείξουν ότι τιμούν την παράδοση των Λακεδαιμονίων Σπαρτιατών. Κοιτάξτε να δείτε, βγάζουμε ότι από εδώ βγήκε ο πρώτος άνθρωπος. Επιβεβαιώνεται η γενετική συνέχεια και καταγωγή από τους αρχαίους Έλληνες. Έχουμε εθελοντές από την υπερδύναμη, οι οποίοι πολεμούν στα μέτωπα και επαναλαμβάνουν τους άθρους των άθρων των Σπαρτιατών. Και ήταν και αυτός άθλος, έτσι. Μόνο και μόνο να έρθουν μεταβούν από την Λακεδαίμονα στις Θερμοπύλες. Και όλα αυτά τι φωνάζουν? Φωνάζουν και συμπληρώνουν ότι εμείς εδώ έχουμε το μεγαλύτερο απόλυτο όπλο. Πιο πολύ για τα πυρηνικά. Είναι η ιστορική μας παράδοση. Είναι η ιστορική μας κληρονομιά. Σε αυτήν πρέπει να βασιστούμε. Γιατί εκτός από Μολόν Λαβέ που θα πούμε στους Νεοοθωμανούς, είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ πολύ.